Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο. Είναι ένα βίντεο το οποίο περιέχει αποσπάσματα από μια συνάντηση που είχα σήμερα, την 5η 9 Μαρτίου 2023, με μια ομάδα μαθητών από το Μουσικό Λύκειο της Ρόδου. Υπάρχει ο μουσικός, ο ραδιοφωνικός όμιλος του Μουσικού Σχολείου της Ρόδου, οι οποίοι 2 Φεβρουαρίου είχαν ηχογραφήσει μια εκπομπή για τον έρωτα, στην οποία χρησιμοποίησαν ως αφορμή για την εκπομπή το βιβλίο «Με έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», και ο καθηγητής τους, ο κύριος Νίκος Κασδαγλής, επικοινώνησε μαζί μου μέσω διαδικτύου και μου είπε ότι υπάρχει μια ομάδα παιδιών εδώ στο Μουσικό Λύκειο της Ρόδου, τα οποία είναι μέλη του ραδιοφωνικού ομίλου και θα φτιάξουν μια ραδιοφωνική εκπομπή για τον έρωτα, την οποία ανέβασα στον αέρα 14 Φεβρουαρίου 2023. Τη μέρα που γινόταν η βιντεοσκόπηση είχαμε πει με τα παιδιά να συναντηθούμε μέσω Messenger. Τελικά όμως ήμουνα στην Αθήνα, είχα μία ομιλία σε μία εταιρεία και δεν πρόλαβα να επικοινωνήσω μαζί με τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά στην πορεία μου έστειλαν φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα της ηχογράφησης της εκπομπής και την ίδια την εκπομπή και τους είπα ότι θα την ανεβάσω στο κανάλι σαν βίντεο την ραδιοφωνική τους εκπομπή για τον έρωτα. Προέκυψε όμως το τραγικό δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη, τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Είχα προγραμματισμένο για την 1η του Μάρτη να καθόμουν να μόνταρα εκείνη την εκπομπή, τη ραδιοφωνική, και να την ανεβάσω εδώ στο κανάλι μας. Έτσι, επειδή μπήκαμε σε μία συνθήκη συλλογικού τραύματος και εθνικού πένθους, έμεινε στο πλάι η εκπομπή. Είπα όμως στα παιδιά ότι δεν σας ξεχνάω, σας έχω υπόψη μου, και μόλις τελειώσουν όλα αυτά και μπούμε σε ένα διαφορετικό συνέστημα, όταν ξεπεράσουμε τα αρχικά σοκ, θα φτιάξουμε την εκπομπή. Ζήτησαν τα παιδιά να συναντηθούμε και το έκανα με όλη μου την όρεξη σήμερα, 5η 9 Μαρτίου 2023, μέσω Skype. Συνδεθήκαμε με το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου, με τα παιδιά του Λυκείου εκεί πέρα, του Μουσικού Λυκείου, και κάναμε μία συζήτηση εφόλης της ύλης και κυρίως για τις σκέψεις των παιδιών και τα συναισθήματα των παιδιών αυτές τις μέρες. Πήρα την άδεια και από τα παιδιά και από τους καθηγητές τους για να ανεβάσουμε την εκπομπή αυτή εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, για να ανεβάσουμε αυτές τις απόψεις των παιδιών και αυτά που συζητήσαμε με τα παιδιά, γιατί θεωρούμε πως θα είναι χρήσιμα να τα ακούσουν, να τα δουν και άλλα παιδιά που βρίσκονται σε παρόμοια ηλικία, ή μπορεί να είναι χρήσιμο για όλους. Αυτή ήταν δηλαδή μια ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση εκ του μακρόθεν, μιας ψυχολόγου από την Κύπρο, της υποφαινόμενης, και των μαθητών από το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου, με τη συνεργασία της Σταυρούλας και του Νίκου, των καθηγητών τους. Χαίρετε. Κάνετε. Πώς είστε? Είστε καλλιτέχνες της Ρόδου. Χαίρετε. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να φτιάξετε μια ραδιοφωνική εκπομπή στις 14 Φεβρουαρίου στην οποία στην ουσία παρουσιάσατε μέρος του βιβλίου μου, και σας ευχαριστώ για αυτό και κάνατε και εσείς τη δικιά σας δουλειά. Έχω το υλικό από τη ραδιοφωνική σας εκπομπή, καθώς και τις φωτογραφίες, και άμα περάσουν λίγο ημέρες θα την ανεβάσουμε στο κανάλι μου. Θέλετε να σας γνωρίσει εδώ η Ελπίδα, η οποία ήταν και αφορμή ουσιαστικά. Ναι, αυτό θα έλεγα, να συστηθούμε λίγο. Εγώ είμαι η Θέκλα, αυτός είναι ο κύριος Νίκος Κασδαγλής, είναι ο καθηγητής σας. Αυτή είναι η Ελπίδα. Γεια σου, Ελπίδα. Η Ελπίδα έκανε την εκπομπή. Ξέρεις, Ελπίδα, ότι το όνομά σου είναι αγαπημένο μου. Ελπίδα ήταν η δαντά μου και Ελπίδα έχω ονομάσει και το μόνο κορίτσι που έχω βαφτίσει. Και παραδοσιακά έχω επιλέξει το όνομα. Ελπίδα. Ωραία.
πολύ. Ελπίδα είναι όνομα το οποίο θα πρέπει όλοι να το έχουμε στη ζωή μας. Θες να σηκωθείς λίγο πάνω, Ελπίδα μου, για να σε βλέπουμε καλύτερα, γιατί βλέπουμε έτσι μόνο το μισό σου όμορφο πρόσωπο. Είσαι η Ελπίδα. Τι τάξη πας, Ελπίδα? Δευτέρα Λυκείου. Ωραία, ωραία. Θες να μας πεις κάτι? Είπαμε να κάνουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση για να μιλήσουμε λίγο για το πώς νιώθετε, αν θέλετε, σε σχέση με τα γεγονότα τα οποία συνέβηκαν πριν 9 μέρες και μας έχουν αναστατώσει όλους. Θες να πεις κάτι, Ελπίδα μου, εσύ? Θες να σας μιλήσω εγώ? Τι, πώς θέλετε να το κάνουμε? Στο αφορά το δυστύχημα. Κοιτάξτε. Θεωρώ, ειδικά σαν νέα γενιά, δεν άρεσε κανένα μας το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που το χαρακτηρίζουν ως ανθρώπινο λάθος. Χθες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και εδώ στη Ρόδο πορεία, στην οποία θεωρώ ότι αρκετοί, αν όχι περισσότεροι από εμάς, πήραν μέρος. Τώρα... Πορεία διαμαρτυρίας, δηλαδή. Ναι. Μαθητές... Για ποιο πράγμα διαμαρτυρώσασταν, Ελπίδα μου? Αρχικά εκφράσαμε ουσιαστικά παράπονα μας πάνω στο δυστύχημα για να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά τη δική μας ασφάλεια στο μέλλον ως μελλοντικοί φοιτητές, διότι κακά τα ψέματα, μεγάλο ποσοστό των αυτών που τραυματίστηκαν και αυτών που χάθηκαν ήταν φοιτητές, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους. Και θεωρώ είναι και ο λόγος για τον οποίο αναστατωθήκαμε περισσότεροι μαθητές και φοιτητές, όχι μόνο της Ρόδου, γενικά της Ελλάδος. Δηλαδή, σκεφτόσασταν ότι θα μπορούσε σε εκείνο το τρένο να ήσασταν εσείς ή ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο, το οποίο στην ουσία να δολοφονηθεί, γιατί μιλάμε για δολοφονία. Εγώ έτσι το ονομάζω. Το ονομάζω δολοφονία, δεν το ονομάζω δυστύχημα. Ο τρόπος με τον οποίο το βλέπω ως μεγαλύτερη από εσάς, θα μπορούσα να ήμουν μαμά σας, τα παιδιά μου είναι μεγαλύτερα από εσάς, βλέπω ότι μία χώρα δολοφονεί τα παιδιά της στην ουσία, με την αμέλεια της, με όλη την παθογένεια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η χώρα και ο κρατικός μηχανισμός, η πολιτική κλπ, ότι καταλήγουμε στο ότι δολοφονήθηκαν νέοι άνθρωποι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη αξία από τους μεγαλύτερους, αλλά ως μεγάλοι εμείς θα έπρεπε να σας δίνουμε το χώρο να ζήσετε κι εσείς. Πώς το έχεις βιώσει, Ελπίδα μου, εσύ αυτό? Τι να σας πω, ως παιδί που, ως πρώην επιλογή για πανεπιστήμιο, είχα Θεσσαλονίκη. Το σκέφτομαι και εγώ σαν γεγονός ότι θα μπορούσα και εγώ κάλλιστα να ήμουν μέσα σε αυτό το τρένο. Και σε μένα προσωπικά προκάλεσε σύγχυση. Ειδικά το γεγονός ότι η χώρα δεν λέει να το αναγνωρίσει ως δολοφονία, όπως είπατε κι εσείς. Πως δεν θέλει να ρίξει το φταίξιμο σε κανέναν. Όπως είπα και πριν, που το γεγονός ότι το χαρακτηρίζει ως ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή, εσείς ανησυχείτε και ανησυχείς, Ελπίδα, ότι παρόλο που συνέβη και αυτό το τόσο καταστροφικό συμβάν, ότι φοβάστε ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Και ότι θα συνεχίσει να είναι επικίνδυνο κάποιος να ζει σε αυτή τη χώρα που σκοτώνει τα παιδιά της. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω, θέλει κανείς άλλος να μιλήσει. Για αυτό το θέμα. Έλα, για αυτό το θέμα. Ναι, γι' αυτό το θέμα να μιλήσουμε. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε τη συνάντηση σήμερα. Μακάρι να την κάναμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Αν θυμάστε, νομίζω ήταν τις 2 Φεβρουαρίου που ήμουνα στην Αθήνα και είχαμε πει να μιλήσουμε και δεν τα καταφέραμε. Τη μέρα που γυρίζατε τη ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε, να κάνουμε και πιο μετά μια άλλη συνάντηση που να μην έχει αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι αυτές τις μέρες μας απασχολεί όλους μας. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι και οι νεότεροι περισσότερο από τους μεγαλύτερους να το μιλήσουμε και να τα εκφράσουμε τα συναισθήματα μας και να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε. Μια άλλη κοπέλα είχε σηκωθεί με τη μάσκα της και άλλη. Την έβγαλες? Την έβγαλα, με βλέπετε.
Σας βλέπουμε, σας βλέπουμε. Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι Αλίκη. Γεια σου, Αλίκη. Σε ποια τάξη πας, Αλίκη μου εσύ? Εγώ πάω στην πρώτη Λυκείου. Ναι, και θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με την τραγωδία που έγινε στα Τέμπη πριν 9 μέρες. Ναι. Καταρχάς, θεωρώ λάθος να μεταθέτουμε την ευθύνη μόνο στον σταθμάρχη. Γιατί κάποιος τον τοποθέτησε εκεί, δεν πήγε μόνος του. Και τη χρηματοδότηση για το σιδηροδρομικό δίκτυο την είχαμε πάρει επί εποχή Πασόκ, ως γνωστόν. Δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και ούτε εγώ θα τοποθετηθώ. Δεν είναι κομματικό το ζήτημα. Ναι. Είναι πολιτικό με την έννοια των σκεπτόμενων πολιτών. Ναι, εννοείται αυτό. Οι οποίοι αποφασίζουν, έχοντας στα χέρια τους κάτι πολύ ιερό που είναι η ψήφος, το οποίο εσείς θα το αποκτήσετε στα 18 σας και μετά. Νομίζω τώρα είναι στα 17 πλέον. Στα 17 η ψήφος? Ναι. Ωραία, ωραία. Στην Κύπρο είναι στα 18, συγγνώμη, απολογούμε. Είναι ένα ιερό δικαίωμα η ψήφος, το οποίο πρέπει να το εξασκούμε με πάρα πολύ σοβαρότητα, ναι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία νοοτροπία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε μεγαλύτερους ανθρώπους όπως είναι οι γονείς σας, οι παππούδες, που θεωρούν ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να στηρίξουμε αυτό που στηρίζαμε παραδοσιακά ως οικογένεια τόσα χρόνια, ή πρέπει να έχουμε πελατειακές σχέσεις με τους πολιτικούς, δηλαδή θα ψηφίσω αυτόν που τον γνωρίζω και αυτός μετά θα μου κάνει μια χάρη. Και έτσι να... Αυτό είναι ρουσφέτη. Ναι. Τουλάχιστον, ναι. Ναι, και ρουσφέτη, αυτό ονομάζεται. Και έτσι να συντηρούμε μια κατάσταση, μια συνθήκη στην οποία όχι μόνο ανεχόμαστε, αλλά υποστηρίζουμε κιόλας σε αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι αναξιοκρατία. Αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί κάποιος μπαίνει σε μια θέση που δεν είναι ικανός να τη διαχειριστεί αυτή τη θέση. Αυτό ονομάζεται αναξιοκρατία. Αξιοκρατία είναι όταν οι άνθρωποι με την αξία τους παίρνουν τις δουλειές που αξίζουν να κάνουν. Γι' αυτό συμβαίνει σε ένα ευνομούμενο κράτος και σε ένα κράτος που είναι πολιτικά και ιδεολογικά όριμο. Όχι κομματικά, δεν μιλάμε για κόμματα, μιλάμε... Το κάθε άνθρωπο στον εαυτό του μέσα στο σύνολο της πολιτείας, της χώρας του, του έθνους του. Ναι. Άρα εσένα σε ενοχλεί αυτή η αναξιοκρατία και σε ενοχλεί αυτή... Ναι. Το γεγονός ότι ενώ είπανε οι διάφορες κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, στην ουσία δεν έκαναν τη δουλειά τους. Κανένα κόμμα δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Και αυτή η φράση που λένε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της ισχύει. Και το διαπιστώνουμε και αυτή τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά. Αυτά. Επίσης, κάτι άλλο για το δυστύχημα. Έχουν βγει και έχουν τοποθετηθεί πολλοί στις ειδήσεις ότι δεν έφυγαν άδικα τόσα άτομα για να φτιαχτεί σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα. Είχα τη σκέψη να κάνω ένα βίντεο και να τοποθετηθώ επί αυτού του θέματος, αλλά δεν... Το έκανα γιατί... Θα το κάνεις τώρα, πες μας εδώ. Το βίντεο αυτό θα το ανεβάσουμε και στο κανάλι μου στο YouTube και όσοι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν θα το δω. Τέλεια. Θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσε... Δεν θα αναφέρω τώρα ονόματα, δεν υπάρχει λόγο να αναφέρω ονόματα δημοσιογράφων ή πολιτικών. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, γιατί να σας πω κάτι. Αυτό εκεί που το χάνουμε νομίζω οι Έλληνες είναι όταν ξεκινάμε να τρώμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Και να φαγωνόμαστε αντί να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να καλυτερεύσουμε τη χώρα μας και το έθνος μας. Ναι. Νομίζω, δεν νιώθετε κι εσείς ότι έχουμε αυτό το ζήτημα? Έτσι λίγο χάνουμε την ουσία με το να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αντί να ενώσουμε δυνάμεις για να κάνουμε την αλλαγή. Αυτό έχει, πώς να το πω, το γνωρίζουμε από τα αρχαία χρόνια, εννοείται, γιατί ιστορικά, δεν είναι διαχρονικό αυτό. Ναι, είναι διαχρονικό. Απλά ήθελα να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που τοποθετήθηκαν επί αυτού του θέματος ότι δεν χάθηκαν άδικα τόσες ζωές. Θα μπορούσε να ήταν η κόρη σας,
οι ξαδέρφισσες, ο θείος σας, η θεία σας, ο παππούς σας, η γιαγιά σας, το όριο ηλικίας ήταν πολύ υψηλό. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι ήταν 60-70 χρονών σίγουρα μέσα στο τρένο. Υπήρχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, κυρίως νεαροί φοιτητές, οι οποίοι επέστρεφαν από το τριήμερο. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν το παιδί σας, οποιοσδήποτε δικό σας άνθρωπος, ο φίλος σας, το αγόρι σας, η κοπέλα σας, τα πάντα. Είναι άλλο πράγμα να προσπαθεί ένας άνθρωπος μέσα από κάτι αρνητικό να βγάλει το θετικό. Είναι άλλο πράγμα και είναι σε άλλο στάδιο, κατοπινό στάδιο μπορεί να γίνει αυτό. Θα σας μιλήσω σε λίγο για το πένθος. Και είναι άλλο πράγμα να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Δεν δικαιολογούμε. Ναι. Και να αρνούμαστε την τραγικότητα μιας συνθήκης. Ναι, προφανώς. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι απαράδεκτο. Επίσης, έκατσα μάλλον και έγραψα... Μάλλον, μου ήταν δύσκολο να γράψω, να αποτυπώσω με λέξεις όσο συνέβησαν. Mm-hmm. Δεν το έκανα. Τώρα το πόσο επιτυχημένο δεν ξέρω αν είναι. Έκατσα και έγραψα ένα ποίημα γιατί ασχολούμαι με την ποίηση τα τελευταία χρόνια. Και όσο το έγραφα, έκλαιγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια. Θες να μας το διαβάσεις, Αλίκη? Δεν το έχω. Δεν το έχεις εδώ? Δεν το έχεις στο κινητό σου? Κινητό δεν έχω. Δεν έχεις κινητό? Το σπίτι. Στο σπίτι. Κινητό στο σχολείο, οκ. Ναι. Αν θέλετε θα μπορούσα να σας το στείλω. Να μου το στείλεις. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχεις ελπίδα για το μέλλον, Αλίκη? Έχω, ναι. Και... κατά με τουλάχιστον η ελπίδα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο πολλάκι. Τουλάχιστον το δικό μας κόσμο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Αλίκη. Έχουμε εδώ το ποίημα σου. Αν το έχεις εσύ, Αφροδίτη. Α, το έχει το ποίημα της, ωραία. Το έχει η φίλη της. Έπεσε η νύχτα. Η άνοιξη σταμάτησε εκεί. Κραυγές, καπνός, συντρίμια. Σιγή. Κορμιά παγωμένα να ζητούν ένα αστέρι. Εκεί να φωλιάσουν. Μα να κοιμήσω, θα αργήσω. Το τέρνο της ζωής τερματισμό δεν έχει. Εισιτήρια χωρίς επιστροφή. Κατάλογος μεγάλος ψυχών αθώων. Όλα χάνονται, σβήνουν. Μάνες απάνω στις ράγες καποσταίνουν. Η οδύνη λοχίζει τα σπλάχνα τους. Τα δάκρυά τους στερεύουν, γίνονται οργή. Λέξη μη βγάλεται. Ανθρώπινο λάθος. Αβάσταχτο, μέγα. Πώς να μείνεις βουβός στον ανίποτο του το πόνο. Αναπάντητα γιατί. Συγχώρεση καμιά. Δικαιοσύνη ζητάμε. Άλλο τίποτε. Ευχαριστούμε, Αλίκη μου. Σε ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος, κάποια άλλη να μιλήσει? Ελάτε εδώ μπροστά. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι Μαρία. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου. Ήθελα για να τοποθετηθώ λίγο πιο πολύ προς τα συναισθήματα, γιατί δεν μίλησαμε πολύ γι' αυτά. Η δικιά μου εμπειρία με το θέμα, όταν το πρώτο έμαθα, ήταν οργή, πολύ οργή, γιατί χάθηκαν άδικα πολλές ζωές. Και όταν έμαθα ότι ξέραμε ότι ο σταθμός είχε προβλήματα από το 2010 και έχουμε χαρτιά που το αποδεικνύουν και κανένας δεν έκανε τίποτα που το έφτιαξε μέχρι που έπρεπε να γίνει αυτό το δυστύχημα για να φτιαχτεί, απλά δεν είναι πολύ βαρύ το να σκεφτείς ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν σε υπολογίζει τόσο. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το δυστύχημα για να δεχτούμε ότι πρέπει να φτιάξουμε τα μέσα μας. Δηλαδή, ναι. Άρα εσένα το κύριο συναίσθημα που σε διακατέχει είναι αυτό της οργής. Ναι. Της οργής. Είσαι οργισμένη με αυτούς που θα μπορούσαν να το αποτρέψουν και δεν έκαναν τίποτα για να το αποτρέψουν. Ναι. Το δεύτερο συναίσθημα είναι... προφανέστατα η θλίψη
που έρχεται μαζί με το να συνειδητοποιήσει ότι τόσοι άνθρωποι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσε να ήσουν ένας από αυτούς. Το βλέπουμε συχνά το ότι γίνονται μεγάλες τραγωδίες και ο κόσμος μιλάει για αυτές, αλλά συνήθως τις ξεχνάει στο τέλος. Και αυτό που θέλαμε να πετύχουμε και στη χθεσινή πορεία ήταν να δείξουμε ότι εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε αυτούς που χάθηκαν και ότι δεν χάθηκαν άδικα τουλάχιστον, γιατί τουλάχιστον πρέπει να τους δώσουμε ένα σκοπό. Όταν λες να τους δώσουμε ένα σκοπό, εννοείς εκ των υστέρων μετά που συνέβη και η απώλεια τους, η δολοφονία τους, όπως είπαμε προηγουμένως, τουλάχιστον ας μην πάει χαμένη. Όχι έπρεπε να πεθάνουν για να αλλάξουν τα τερένα, αλλά δεν φτάνει που χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, που σταμάτησε η ζωή τους αδόκητα, που δολοφονήθηκαν. Τουλάχιστον ας γίνει μια αλλαγή μετά από αυτό, ας μην το ξεχάσουν. Μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι λίγο για το πένθος και για τα στάδια του πένθους, Μαρίας, και σε ευχαριστούμε. Εν μεταξύ, μπλούζα που φοράς έχει ένα σήμα Ρόρσαχ πάνω, είναι τυχαίο? Ξέρεις το προβλητικό τεστ του Ρόρσαχ? Είναι ένα τεστ κλινικής ψυχολογίας, το οποίο είναι τέτοιες φιγούρες όπως αυτή που έχει πάνω η μπλούζα σου, οι οποίες έγιναν τυχαία αφήνοντας μελάνι πάνω σε ένα χαρτί διπλωμένο, και το οποίο χρησιμοποιούν οι κλινικοί ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, χρησιμοποιούσαν παλιότερο ως ένα προβλητικό τεστ και έλεγαν, πες στον άνθρωπο στον οποίο έκαναν αυτό το ψυχομετρικό τεστ, μπορείς να μου πεις τι βλέπεις στην εικόνα, και αναλόγως με το τι έβλεπε έκανα μια εκτίμηση του πώς μπορεί να σκέφτεται. Λοιπόν, το πένθος, όπως το έχει μελετήσει η Elizabeth Kübler-Ross, η οποία έχει γράψει γύρω στο 1970 το βιβλίο On Death and Dying, ένα βιβλίο που μιλάει για το θάνατο και τους ανθρώπους που πεθαίνουν και το πένθος. Αυτή ήταν μια ψυχολόγος η οποία ονομάζεται εντός εισαγωγικών θανατολόγος, έχει μελετήσει το φαινόμενο του θανάτου και του πένθους. Με βάση την κατάταξη που είχε κάνει από το 1970 η Elizabeth Kübler-Ross, το πένθος έχει 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση, το denial, όχι αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Ακούμε κάτι και λέμε αποκλείεται. Αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή έχουμε χάσει ένα αγαπημένο μας άνθρωπο και ξυπνάμε και τον ψάχνουμε σαν πως και είναι ζωντανός, αρνιούμαστε το γεγονός ότι έχει πεθάνει. Ένα δεύτερο στάδιο ίσως να είναι, καθίσε Μαρία, κάθισε να μην κουράζεσαι. Ένα δεύτερο στάδιο είναι ο θυμός, η οργή που έχετε αναφέρει. Δηλαδή θυμώνω με την απώλεια, θυμώνω με την αδικία, θυμώνω με το θάνατο. Ένα τρίτο στάδιο είναι αυτό της διαπραγμάτευσης, που προσπαθώ με βάση τη λογική μου να βρω τρόπους να νιώσω καλύτερα, του στυλ, αν στο μέλλον εγώ δεν μπω στο τρένο ποτέ ξανά, δεν θα κινδυνεύσω, ίσως ένας τρόπος διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει με άκυρα λογικά συμπεράσματα του στυλ, αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για να γίνουν καλύτεροι οι σιδηρόδρομοι, που σαν διαπραγμάτευση αυτό, ως διαπραγμάτευση αυτό συνιστά ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, δηλαδή είναι ένας υγιής τρόπος να διαπραγματευτείς το πένθος. Υπάρχει το στάδιο της βαθιάς θλίψης και τελευταίο το στάδιο της αποδοχής. Αυτά τα 5 στάδια του πένθους εξακολουθούμε να τα βλέπουμε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ότι υπάρχουν και να τα παρατηρούμε. Όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν από όλα τα στάδια. Δηλαδή όλοι θα νιώσουν άρνηση, όλοι θα νιώσουν θυμό, όλοι θα περάσουν το στάδιο της διαπραγμάτευσης και όλοι θα ξεπεράσουν το στάδιο της λύπης για να φτάσουν στο τελικό στάδιο που είναι η αποδοχή. Οι καινούργιες μελέτες δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν περνάνε από όλα τα στάδια. Όμως αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι όταν μας στενοχωρήσει κάτι πάρα πολύ, όταν βιώσουμε ένα τραύμα, μια απώλεια, γιατί αυτό που βιώσαμε όλοι, είτε την τρίτη,
τα μεσάνυχτα πριν την 1η Μαρτίου 2023 ή την επόμενη μέρα που το ακούσαμε το γεγονός, βιώσαμε ένα τραύμα. Δεν βιώσαμε ένα συλλογικό τραύμα. Δεν νιώσαμε όλοι ότι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα η αίσθηση της ασφάλειας μας. Και ότι μπορεί να μην γνωρίζαμε τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο τρένο και έχασαν τη ζωή τους, μπορεί να μην ήμασταν εμείς επιβάτες σε εκείνο το τρένο και να βιώσουμε τον όλεθρο του δυστυχήματος, όμως χάσαμε την αθωότητά μας όσον αφορά στην αίσθηση ασφάλειας. Φαντάζομαι ότι και εσείς πριν από αυτό θεωρούσατε ότι το τρένο είναι ένα ασφαλές μέσο μετακίνησης. Δεν έτσι θεωρούσατε ότι τι θα γίνει με το τρένο, πάει αυτόματα. Δεν είναι όπως ένα αυτοκίνητο που μπορεί να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα κάποιος οδηγός μεθυσμένος ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν τραυματίζεται ψυχικά ένας άνθρωπος, πρέπει να περάσει μέσα από το πένθος. Το πένθος είναι μια φυσιολογική εγκεφαλική διαδικασία για να μπορέσει να το χωνέψει αυτό το καινούριο περιστατικό και να μπορέσει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί και σκέφτεται σε σχέση με τα νέα δεδομένα. Τα δεδομένα στην Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ τα ίδια μετά από αυτό το φρικτό δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια. Σωστά? Δεν θα είναι τα ίδια. Δηλαδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην αφέλεια που είχαμε πριν από την 28η Οκτωβρίου 2023. Πρέπει ο εγκέφαλός μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας, τα συναισθήματα μας, οι σκέψεις μας, να χωνέψουν τη νέα πραγματικότητα. Ποια είναι η νέα πραγματικότητα? Θέλει κάποιος να μας πει πώς τη βλέπει αυτή τη νέα πραγματικότητα? Σηκώθηκε κάποιος για μας ή θα πάει προς τα έξω? Θέλει κάποιος να μας πει ποια είναι η νέα πραγματικότητα? Θέλει κάποιος να το μοιραστεί? Μπορεί να πείτε και μια λέξη, δύο, αν θέλετε. Το κορίτσι με την κουκούλα, ποια είναι? Γεια σας, με λένε Σοφία Μεταξά. Σοφία μου, έλα λίγο πιο κάτω για να σε βλέπουμε, γιατί κόβεται το κεφάλι σου, το όμορφο. Όχι. Λοιπόν, η νέα πραγματικότητα πιστεύω είναι χάλια. Όλοι έχουμε καταλάβει αυτούς που μας κυβερνάνε και γενικά το σύστημα. Πιστεύω έχουν εξυπνήσει πολλοί άνθρωποι από τον ύπνο τους. Και δεν είμαστε τόσο αφελείς όπως είπατε και προσπαθούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό. Τι σημαίνει η νέα πραγματικότητα για σένα, Σοφία? Σοφία, έπεσε το όνομα σου, καλά το άκουσα. Σοφία, ναι. Τι σημαίνει η νέα πραγματικότητα για σένα, Σοφία? Εσύ πώς τη βιώνεις, πώς τη νιώθεις? Μετά το δυστύχημα, εννοείται. Ναι. Καταλαβαίνω πως όλες αυτές οι οικογένειες δεν έχουν καταστραφεί μόνο οι γονείς, έχουν καταστραφεί ολόκληρες οικογένειες, συγγενείς, όλοι οι άνθρωποι πιστεύω. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που είμαστε άγνωστοι, έχουμε καταστραφεί όλες οι μανάδες, όλοι οι πατεράδες που δεν δηλαδή, είχαν... Δηλαδή νιώθεις ότι έπαθες ζημιά εσύ συναισθηματικά, ψυχικά από το δυστύχημα. Ναι, σίγουρα. Γιατί μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους ξέραμε στη συνέχεια τη ζωή μας και να ήταν πολύ σημαντικοί για μας. Αυτό. Άρα το βιώνεις ως μια καταστροφή. Μια καταστροφή και ένα ανεπανόρθωτο τραύμα. Ναι, αυτό. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Θέλει κάποιος άλλος να πει πώς το βιώνει αυτό? Γεια σας. Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Ελένη, εγώ θα συμφωνήσω με τη Σοφία ότι είναι μια καταστροφή, αλλά εγώ το βλέπω ότι μας ανοίξει πιο πολύ τα μάτια, γιατί βλέπουμε ότι γενικά στον κόσμο κάθε χρόνο γίνονται τέτοιου είδους δυστυχήματα και συσσαγωγικά δολοφονίες. Ασφαλώς τώρα όλοι φοβόμαστε ως νεολαία για το πώς θα είναι η ζωή μας, η φοιτητική μας ζωή, αλλά θα έλεγα και στον εαυτό μου το λέω, αλλά και σε όλα τα παιδιά, ότι ο φόβος πρέπει να υπάρχει, αλλά μέχρι ένα σημείο, γιατί στο τέλος θα μας φάει εμάς ο δικός μας φόβος και δεν θα καταφέρουμε να ευχαριστηθούμε αυτά που έχουμε γύρω μας. Μπράβο, μπράβο Ελένη. Θίγεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ένας άνθρωπος δεν περάσει μέσα από το πένθος, εάν δεν επιτρέψει στον εαυτό του να βιώσει το πένθος, υπάρχει κίνδυνος να καθυλωθεί σε κάποια συναισθήματα.
Και ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο άμα καθυλωθούμε πάνω σε αυτό, το στάδιο το οποίο βρίσκεται μέσα στη θλίψη, στα στάδια του πένθους ο φόβος, μπορούμε να γίνουμε όντως φοβικοί, να αποκτήσουμε συγκεκριμένες φοβίες και να μην μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας και να τη ζήσουμε στη συνέχεια. Έχεις δίκιο που έχεις αυτή την έγνοια. Και παρόλο που ο κόσμος νομίζει ότι αν μιλάμε για τόσο δύσκολα πράγματα, μπορεί κάποιος που δεν έχει σχέση με την ψυχολογία ή την ψυχοεκπαίδευση. Η ψυχοεκπαίδευση είναι το να μιλάει ένας ψυχολόγος με τους ανθρώπους και να τους δίνει κάποιες γνώσεις γύρω από την ψυχολογία που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες. Ένας άνθρωπος που δεν είναι εξοικειωμένος με την ψυχολογία, την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία μπορεί να πει τι κάνει αυτή η ψυχολόγος τώρα. Πήρε στο Skype τα παιδιά από τη Ρόδο να τα τρομοκρατήσει. Πήρε τα παιδιά από τη Ρόδο να τους πει ότι είναι τραγωδία, ότι είναι δολοφονία. Πήρε να τους τρομάξει, πήρε να τους κάνει να νιώσουν χειρότερα από ό,τι ένιωθαν. Ένας που δεν γνωρίζει. Ένας που γνωρίζει όμως ξέρει ότι το συναίσθημα του φόβου είναι φυσιολογικό να το βιώνει ο καθένας. Είναι ένα ένστικτο αυτοπροστασίας και αυτοσυντήρησης το συναίσθημα του φόβου. Γενικά τα συναισθήματα μας παράγονται αυτόματα από τον εγκέφαλο μας. Υπάρχει μια περιοχή στον εγκέφαλο που ονομάζεται αμυγδαλή, όπου από εκεί συνήθως βγαίνουν τα συναισθήματα. Αυτόματα ο άνθρωπος νιώθει συναισθήματα. Οι καινούργιες μελέτες της νευροψυχολογίας δείχνουν ότι πρώτα νιώθεις και μετά σκέφτεσαι πάνω στο συναίσθημα. Οπότε υπάρχει ο φόβος, είναι φυσιολογικό να υπάρχει, είναι αναμενόμενο να υπάρχει, δηλαδή θα ήμασταν αφύσικοι αν δεν φοβόμασταν τώρα, θα ήμασταν ρομπότ, θα ήμασταν, ξέρω εγώ, το ChatGPT αν δεν φοβόμασταν ή το AI, δεν θα ήμασταν άνθρωποι. Είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε, αν όμως δεν τον επεξεργαστούμε το φόβο μας και δεν τον επεξεργαστούμε διαμέσου της διαπραγμάτευσης ή της του talk therapy, θεραπεία ομιλίας, το να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για αυτόν, τότε κινδυνεύουμε να κολλήσουμε πάνω στο φόβο και να τον κουβαλάμε μαζί μας σε μια διαταραχή και να μην μπορούμε να ζήσουμε φυσιολογικά μετά από αυτό. Άρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εκλογήκευση που κάνω. Εκλογήκευση σημαίνει χρησιμοποιώ τη λογική μου για να διαχειριστώ, πάει η Σοφία, πάει η Ελένη να καθίσει, για να διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Αυτό σημαίνει εκλογήκευση. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας η εκλογήκευση. Μηχανισμοί άμυνας είναι τα πράγματα που κάνει το μυαλό μας για να αμυνθεί στον οποιονδήποτε κίνδυνο. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που συνέβη και αυτό το περιστατικό, το οποίο έχει σύσει την Ελλάδα στη Θέμελα, χθες έγιναν πόσες κινητοποίησεις, όχι μόνο στη Ρόδο, σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι έτσι? Mm-hmm. Πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι στην ουσία, είναι αγανακτισμένοι, είναι θυμωμένοι. Απαιτούν δικαιοσύνη, απαιτούν επαναφορά της αίσθησης ασφάλειας, ουσιαστική επαναφορά, όχι ψευδέστηση ασφάλειας. Όχι να μας λένε ότι είμαστε ασφαλείς χωρίς να είμαστε. Απαιτούν να είμαστε ουσιαστικά ασφαλείς. Άρα, μία σκέψη εκλογήκευσης που μπορεί να μας βοηθήσει είναι αυτή, ότι υπάρχει τόση πολλή πίεση σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι κανονισμοί ασφαλείας, οπότε τώρα ίσως είμαστε πιο ασφαλείς από ποτέ. Την έχετε κάνει αυτή τη σκέψη? Ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται πολύ περισσότερες ενδελεχείς προσοχές, οι προσεκτικές... έχω χάσει τα λόγια μου. Θα γίνεται με πολύ μεγαλύτερη προσοχή, θα εφαρμόζονται οι κανόνες ασφαλείας από ό,τι προηγουμένως μετά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Έχετε ακούσει καμιά φορά όποιος καεί στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι? Ποιος καεί από το χυλό φυσάκι το γιαούρτι? Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει κανείς από τους κυβερνώντες και από αυτούς που θα κυβερνούν και θα κυβερνήσουν να αγνοήσει την οργή του κόσμου μετά που έχει εκφραστεί τόσο έντονα, οπότε θα φοβούνται και αναγκαστικά θα τα βάζουν σε εφαρμογή. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Σαν να μαθαίνουν τα λάθη τους αυτή τη στιγμή. Ακόμη και δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, ακόμη και αν το κάνουν για να μην χάσουν τα κεκτημένα τους, εμάς μας συμφέρει πάλι. Θέλει κανείς να πει κάτι άλλο, να ρωτήσει, να προσθέσει?
Όχι, όχι, προς ώρας όχι. Δεν έχει κανένα που θέλει να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχει επηρεαστεί καθόλου η καθημερινότητα σας τις τελευταίες 9 μέρες? Έχετε βρει κάποιες δυσκολίες στον ύπνο σας? Αν βλέπετε ότι είναι πιο δύσκολο να κοιμηθείτε, ότι θέλετε να κοιμάστε περισσότερο? Στο φαγητό έχετε δει κάποιες διαφορές? Έχετε δει κάποιες αλλαγές σε εσάς στο πώς λειτουργείτε αυτές τις μέρες? Όλα καλά? Να πω εγώ, κυρία Θήκλα. Να πείτε εσείς. Ότι δεν θέλω να ακούω μουσική. Δηλαδή Έλα να σε βλέπουμε και πες μας και το όνομά σου, αγάπη μου, άμα θες. Άμα θες. Είναι η Σταυρούλα. Α, είναι η κυρία Σταυρούλα, η οποία είναι καθηγήτρια. Έλα, Σταυρούλα, πες μας. Θέλω να ακούω χαρούμενα πράγματα. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή στη χαρά. Δηλαδή, θέλω να βλέπω για το ατύχημα συνέχεια, τι λένε, τι καινούριο είπανε, τι... Δηλαδή, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Νιώθεις ενοχές να ακούσεις κάτι χαρούμενο? Ναι, νιώθω ενοχές. Νιώθεις ότι ίσως είσαι κακός άνθρωπος αν ακούς κάτι χαρούμενο, γιατί οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί άμεσα από το δυστύχημα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να χαρούν. Ναι. Ευχαριστούμε για αυτό που μας είπε, Σταυρούλα. Αυτή είναι η ενοχή του πιζόντος. Survivor's guilt ονομάζεται στα αγγλικά. Λοιπόν, έχω μία έγνοια για εσάς τους νέους ανθρώπους. Ότι μπορεί να το βιώσετε αυτό. Δηλαδή να νιώσετε ότι δεν δικαιούμαι εγώ τώρα να χαίρομαι, γιατί άλλα παιδιά στην ηλικία μου έχουν χάσει τη ζωή τους, ή έχουν χάσει τα αδέρφια τους, ή άλλες οικογένειες καταστράφηκαν. Χρησιμοποιήσει αλήκεια, αν θυμάμαι καλά τον όρο προηγουμένως. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πάλι θα χρησιμοποιήσω την εκλογήκευση. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αναπόφευκτα έρχονται κάποιες περίοδοι πολύ δύσκολες, προσωπικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πεθάνει ένας συγγενής μας. Όταν η ροή της ζωής πηγαίνει φυσιολογικά, οι γονείς πεθαίνουν πριν από τα παιδιά, δεν είναι? Οι παππούδες πριν από τα εγγόνια, δεν είναι έτσι? Ακόμη και σε βαθύ γύρας θα χάσουμε κάποιους ανθρώπους μας. Θα βιώσουμε κάποιες άλλες απώλειες, οι οποίες επίσης επισύρουν πένθος, όπως είναι οι απώλειες ενός αγαπημένου προσώπου μέσα από μια σχέση. Μπορεί ο καλύτερος μας φίλος ή η καλύτερη μας φίλη να μην θέλει να μας κάνει παρέα πλέον. Αυτό το βιώνουμε ως πένθος. Μπορεί μια ερωτική σχέση που έχουμε να τελειώσει άδοξα. Μπορεί κάποιος να μας εγκαταλείψει, να μας απατήσει, να μας πληγώσει. Υπάρχει αρκετή ποσότητα πένθους, στενοχώριας και αρνητικών συναισθημάτων στη ζωή του κάθε ανθρώπου, του καθενός σε διαφορετική φάση. Οπότε δεν έχει νόημα να θεωρούμε ότι πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι 24 ώρες το 24ωρο τώρα που συνέβη και αυτό το δυστύχημα, γιατί τώρα είναι η ώρα που έχουν το προσωπικό τους πένθος οι άμεσα επηρεαζόμενοι από το δυστύχημα. Εμάς θα είναι κάποια άλλη στιγμή η ώρα μας. Ακούς, Σταυρούλα? Ναι, ήταν η ώρα μας παλιότερα ή θα είναι στο μέλλον. Η ζωή έχει μια δικαιοσύνη. Οπότε δεν εξυπηρετούμε κάποιον σκοπό με το να είμαστε εμείς λυπημένοι και να το βιώνουμε ως προσωπικό πένθος τη στιγμή που δεν έχει συμβεί σε εμάς προσωπικά. Χωρίς να σημαίνει ότι αν εγώ παρακολουθήσω μια κωμωδία, για παράδειγμα, ένα feel good comedy, έχει κωμωδίες που τις βλέπεις και διασκεδάζεις, ψυχαγωγείς, φεύγει το μυαλό σου από τις δικές σου σκέψεις, ή αν ακούσω ένα ωραίο τραγούδι και η μουσική με ταξιδέψει και με κάνει να νιώσω καλύτερα, δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι τον πόνο αυτών που πενθούν. Επίσης, ακούστε, μέσα στη φυσιολογική διεργασία του πένθους που βιώνουν και οι άμεσα επηρεαζόμενοι, δηλαδή αυτοί που έχουν χάσει παιδιά, έχουν χάσει γονείς, έχουν χάσει αδέρφια, ακόμη και αυτοί οι οποίοι πενθούν πρωτογενώς, και αυτοί κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα μπορεί να γελάσουν, μπορεί να φύγει για λίγο η σκέψη τους, και αυτό το κάνει ο εγκέφαλός τους για να μην καεί. Έχετε ακούσει καμιά φορά για ανθρώπους που γελάνε? Έχετε ακούσει καμιά φορά για άνθρωπο που γελάει στην κηδεία? Ναι. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο εγκέφαλος δεν αντέχει τόσο πολύ πόνο. Πόνος, 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 στενοχώρια, στενοχώρια, και το μυαλό παράγει από μόνο του την ανάγκη για γέλιο
για να ξεφορτωθεί λίγο ο άνθρωπος. Οπότε δεν είμαστε κακοί άνθρωποι αν θέλουμε να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι, τον αγαπημένο μας δίσκο, τον αγαπημένο μας, ξέρω εγώ, band, rock band, ξέρω τι, τι μουσική ακούτε εσείς, τι μουσική ακούτε? Νομίζω έχουμε από όλα. Από όλα. Από όλα. Metal, παραδοσιακή, έχουμε κλασική. Βέτη, ακούς εσύ? Εγώ. Ναι. Έλα να σε στηθείς κιόλας, πες μας και το όνομά σου. Γεια σας, Γιάννη με λένε. Γεια σου Γιάννη. Τι ακούς Γιάννη μου? Ακούω κυρίως metal μουσική, αλλά θα ακούσω, ξέρω, rock, κλασική ή κάτι ακούς άλλο. Ακούς metal, ε? Από ποιες δεκαετίες? Κυρίως του 80, αλλά ακούω και πιο σύγχρονα. Αρχές του 2000, τέλη του 90 δηλαδή. Είστε εκπληκτικοί εσείς οι νέοι οι οποίοι ακούτε παλαιότερη μουσική. Έχετε πολύ καλό αυτή. Μπράβο. Πώς νιώθεις όταν ακούς μουσική, Γιάννη? Με ηρεμεί γενικά. Σε όποια κατάσταση και να βρίσκομαι, αν έχω νεύρα, αν έχω πονοκέφαλο, αν νιώθω θλίψη, με καθησυχάζει. Παρόλο που παλιότερα, όταν ήμασταν εμείς, όταν ήμουν εγώ στη δικιά σας ηλικία, κατηγορούσαν οι μεγαλύτεροι τη metal μουσική, ότι χαλάει τα παιδιά και τα κάνει θυμωμένα και βία, ενώ είναι λάθος αυτό. Νομίζω αυτό, ναι. Όσο έντονη και να είναι η μουσική, εμένα θα με χαλαρώσει, αρκεί να είναι καλή μουσική. Μπράβο. Είστε και μουσικό σχολείο, να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι είστε μουσικό σχολείο, άρα έχετε γνώσεις μουσικής και μπορείτε να διαχωρίσετε την ποιοτική μουσική από αυτήν η οποία δεν έχει νόημα. Άρα νιώθεις, Γιάννη, ότι αν εσύ είσαι συναισθηματικά σε μια φάση που δεν... Θα λέγαμε απορριθμισμένος, είναι μια λέξη που σημαίνει δεν νιώθω ιδιαίτερα καλά. Σε βοηθάει η ακρόαση της μουσικής και το να χαθεί το μυαλό σου μέσα στην ανάλυση της μουσικής ουσιαστικά. Λοιπόν, ναι. Παίζεις μουσική, Γιάννη? Ναι. Τι παίζεις? Κιθάρα παίζω. Ω, ηλεκτρική φανταζόμαι. Κλασική. Κάνω κλασική, αλλά θα παίξω και ηλεκτρική. Ναι. Ωραία, ωραία. Τι ωραία που είναι η κιθάρα. Τι άλλο όργανα παίζετε οι υπόλοιποι? Απ' όλα, απ' όλα. Δεν έχετε ώρα να μου πείτε, τελείωσε η ώρα σας, ασχολάσετε. Έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να πούμε κάτι άλλο από αυτά τα δύσκολα που λέγαμε τόση ώρα, ας πούμε κάτι ευχάριστο. Πέστε μου τι παίζετε, τι όργανα παίζετε, σας αρέσει η μουσική. Έλα, εσύ. Εγώ παίζω πιάνο και ακόμη πιο πολύ κλασική μουσική. Σε αντίθεση με τον Γιάννη. Δεν είπα ότι δεν ακούω καθόλου. Όχι, απλώς έθεσε στο θέμα. Μισέ μας, εσύ είσαι η Ελένη ή η Ελπίδα? Ελένη. Εγώ θέτω το κλασικής μουσικής, που είναι κάτι που νομίζω δεν το ακούνε πολύ νέοι στις μέρες μας. Έχει μια θέση. Θα εκπλαγείς πόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι ακούνε κλασική μουσική και θα εκπλαγείς αν μέσα σε αυτά τα genres, τα άλλα είδη μουσικής, πόσες μελωδίες και αρμονίες υπάρχουν από την κλασική μουσική. Άρα ισχύει αυτό. Απλώς κατανοείς για να την παρακολουθείς. Ναι, απλώς βλέπω ότι και μέσα στην παρέα που θα συζητήσουμε και θα παίξουμε μουσική γενικά, δεν θα συζητήσουμε πολύ για την κλασική μουσική. Αυτό. Κάνεις ένα παράπονο, δηλαδή. Ναι, παράπονο. Ζητάς μια επαναφορά στα κλασικά. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι ουσιαστικά οι αρχές, είναι η βάση της σημερινής μουσικής. Δηλαδή, κάποιοι ξεκίνησαν ένα έργο και αυτό εξελίχθηκε και φτάσαμε στο σήμερα. Θα σου πω, επειδή έχω και εγώ σπουδάσει κλασική μουσική, πιάνο συγκεκριμένα, όταν ήμουν στην ηλικία σου, θεωρούσα ότι η μοναδική ποιοτική μουσική είναι η κλασική. Μεγαλώνοντας όμως, συνειδητοποίησα ότι και τα νέα είναι καλά και ότι υπάρχουν μουσικές ιδιοφύειες οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στο χώρο της rock, να βρίσκονται στο χώρο της metal, ακόμη και σε χώρους που δεν περιμένει κανείς μουσικές ιδιοφύειες, όπως είναι η ηλεκτρονική μουσική, και εκεί να υπάρχουν. Αλλά αυτό που έχω να σου πω, Ελένη, είναι ότι οι σπουδές στην κλασική μουσική βοηθάνε πάρα πολύ στην
καλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, ούτως ώστε να σκέφτεται πιο αναλυτικά και να έχει περισσότερη διάκριση. Να σας πω ένα μυστικό. Όταν πήγα να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο, εγώ στο Αριστοτέλειο σπούδασα επίσης, στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Αριστοτελείο. Όταν πήγα να σπουδάσω, μας έλεγαν το εξής, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται μέχρι τα 12 χρόνια. Και ένα παιδί 12 χρονών και πάνω έχει τις ίδιες εγκεφαλικές δυνατότητες που έχει ένας ενήλικας. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό είναι λάθος. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ακούστε το, σας ενδιαφέρει και σας αφορά. Των κοριτσιών αναπτύσσεται μέχρι τα 26 χρόνια και των αγοριών μέχρι τα 28. Η πρόσθεση με το PA Λοβή, που είναι το τελευταίο κομμάτι του μοντέρνου εγκέφαλου, ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους στα 26 για τα κορίτσια και στα 28 για τα αγόρια. Οπότε σκεφτείτε, η ευφυΐα σας ακόμη δεν έχει ξεδιπλωθεί όλη. Το μυαλό σας ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Άρα όσοι νομίζετε ότι μα δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, μα δεν είμαι πολύ έξυπνη, μα δεν είμαι πολύ έξυπνος, έχετε δρόμο εξέλιξης μπροστά σας. Οπότε, πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν το να εξελιχθεί όσο το δυνατόν καλύτερο εγκέφαλο σας και να χρησιμοποιείτε όσο περισσότερες δυνατότητες έχετε ως άνθρωποι, και αν μπορεί να είναι. Μιλήσαμε τώρα για ένα από αυτά που βοηθάει πάρα πολύ στην εγκεφαλική ανάπτυξη. Στην υγιή εγκεφαλική ανάπτυξη. Μουσική. Μουσική. Ξέρετε τι άλλο βοηθάει, το οποίο είναι... πώς να το πω, το θεωρούν λάθος πολύ. Τι άλλο βοηθάει πολύ στην εγκεφαλική ανάπτυξη? Τα video games. Α, ωραία. Επιτέλους κάποιος που συμφωνεί μαζί μου. Τα video games βοηθάνε πάρα πολύ στην εγκεφαλική ανάπτυξη. Βοηθάνε πολύ στην ανάπτυξη εγκεφαλικών δεξιοτήτων. Και έρχονται όλοι αυτοί με τα γερασμένα μυαλά και λένε «Θα παλαβώσετε, είστε όλη μέρα στα video games, είστε όλη μέρα πάνω στα κινητά, είστε η παλαβή γενιά, όχι, είστε πολύ πιο έξυπνοι από εμάς». Το ξέρατε αυτό με τα video games? Ορίστε. Δεν σας άκουσα. Εγώ λέω κάθε μέρα, το λέω στα παιδιά μου και στα παιδιά εδώ. Τα video games. Αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα, ακούστε με, είναι οι εθισμοί. Mm-hmm. Κάποιες δραστηριότητες είναι απολύτως φυσιολογικές και βοηθάνε πολύ στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως είναι το να παίζει κάποιος βίντεο παιχνίδια, όπως είναι κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορεί να σας έχουν πει λανθασμένο ότι βλάπτουν, όπως είναι η αυτοικανοποίηση. Καταλαβαίνετε τη λέξη που λέω ότι εννοώ? Μπορεί να σας έχουν πει διάφορες βλακίες ότι αν αυτοκανοποιείσαι και αν εξερευνείς το σώμα σου θα παλαβώσεις, και υπάρχουν και διάφοροι, η πιο συνηθισμένη βρισιά που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα έχει σχέση με αυτή την παρανόηση. Όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα όταν ένας άνθρωπος είναι εξαρτημένος από αυτές τις δραστηριότητες. Δηλαδή αν καθημερινά κάποιος κάνει μια δραστηριότητα και την κάνει και μπορεί να την τελειώσει και να συνεχίσει με τη ζωή του, κανένα πρόβλημα. Αν κάποιος είναι εθισμένος σε μια δραστηριότητα, για παράδειγμα στα video games, είχαμε περιστατικό πριν 10 χρόνια, ένας τύπος στην Ιαπωνία νομίζω ήταν, ο οποίος έπαιζε πόσες ώρες συνεχόμενα βιντεοπαιχνίδια, ήταν σε ένα διαγωνισμό online, δεν σηκωνόταν ούτε για να φάει, ούτε για να πιει, ούτε να πάει στην τουαλέτα και πέθανε επί τόπου. Εκεί ναι, μιλάμε για εξάρτηση. Τώρα, αν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό που κάνουμε, ούτως ώστε να μην μας παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα μας, δεν είναι κακό. Και εδώ να πάρω την ευκαιρία να σας εξηγήσω, να σας πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε, τι αποτελεί ψυχική διαταραχή και τι όχι. Τι είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τη ψυχική υγεία ή τη ψυχική ισορροπία από τη ψυχική διαταραχή? Αν κάτι το οποίο μας συμβαίνει μας παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα μας και δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε, να φάμε, να πάμε στο σχολείο, να κάνουμε τα καθήκοντα μας και να είμαστε λειτουργικοί, τότε μπαίνει στη σφαίρα της διαταραχής. Εάν μας απασχολεί κάτι, αλλά παρόλα αυτά είμαστε λειτουργικοί, τότε δεν μιλάμε για διαταραχή. Θέλει κανείς να με ρωτήσει κάτι άλλο τώρα που με βρήκατε? Μάθημα ψυχολογίας έχετε?
Όχι, όχι, δυστυχώς. Όχι. Εγώ έχω την γνώμη πως θα έπρεπε να υπάρχει μάθημα ψυχοεκπαίδευσης σε όλα τα σχολεία. Σωστά. Και να μαθαίνετε τέτοιες πληροφορίες. Αν θέλετε, μπορούμε, αν συμφωνούν και οι καθηγητές σας. Κυρία Πετρίδου, συγγνώμη. Μία ερώτηση. Μία μαθήτρια ρωτάει τι είναι η κατάθλιψη. Α, η κατάθλιψη είναι μία ψυχική διαταραχή κατά τη διάρκεια της οποίας όταν ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη είναι απορριθμισμένοι οι νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο του. Δηλαδή, είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου με κατάθλιψη σε τέτοια συνθήκη που όλα τα βλέπει μαύρα, δεν έχει καθόλου αισιοδοξία για το μέλλον, διαταράσσεται ο ύπνος του, είτε τρώει πολύ, είτε κοιμάται πολύ περισσότερο από το κανονικό, είτε δεν μπορεί να κοιμηθεί, είτε έχει αϋπνίες, διαταράζεται η λήψη τροφής, μπορεί να τρώει υπερβολικά ή να μην τρώει καθόλου. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη νιώθει ότι δεν έχει νόημα να ζει, δεν έχει όρεξη να κάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες, δεν απολαμβάνει, για παράδειγμα, μια γουλιά καφέ. Δεν έχει ανειδονία κάποιος που έχει κατάθλιψη, δεν ευχαριστιέται με τα καθημερινά πράγματα. Και η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή η οποία παρατηρείται συνήθως σε ανθρώπους άνω των 24 ετών. Και ξέρετε γιατί? Ξέρετε τι έχετε εσείς που δεν το έχω εγώ και ζηλεύω? Έχετε ψηλή αυξητική ορμόνη στο αίμα σας. Mm-hmm. Μέχρι τα 21, 22, 23 χρόνια υπάρχει πιο συχνή έκρηση αυξητικής ορμόνης στο αίμα, η οποία αυξητική ορμόνη είναι ελιξίριο. Δηλαδή είναι σαν ένα καλό ναρκωτικό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι σαν να παίρνεις ένα χάπι και νιώθεις καλά. Το οποίο αυτό μετά τα 22-23 αρχίζει και πέφτει. Και εμείς οι ενήλικες έχουμε αυξητική ορμόνη, αλλά είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα από τη δικιά σας. Γι' αυτό και όλες αυτές οι συναισθηματικές διαταραχές, όπως την κατάθλιψη, παρατηρούνται συνήθως αν θα παρατηρηθούν σε ανθρώπους άνω των 24-25 ετών. Έχει κανένας από εσάς κατάθλιψη? Πέρασα από εκεί σε κάποια φάση εγώ. Μπορεί, είναι άλλο πράγμα να έχει κάποιες μέρες που είσαι έτσι λίγο σκεπτικός και σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Ήταν καμιά χρονιά. Κάτι θα σε απασχολούσε, Γιάννη μου, ε? Ναι. Δεν θέλουμε να μας πεις, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βιώσουν κατάθλιψη και τα παιδιά, και τα παιδιά μπορεί να βιώσουν κατάθλιψη, αλλά να μην το καταλάβουν ότι είναι κατάθλιψη. Ένα παιδί, για παράδειγμα, σε σχολική ηλικία, εσείς τώρα είσαστε σε εφηβική ηλικία. Όταν λέμε σχολική ηλικία, εννοούμε ηλικία δημοτικού. Ένα παιδί σε ηλικία δημοτικού μπορεί να βιώνει κατάθλιψη, αλλά να μην το αντιλαμβάνεται ότι είναι κατάθλιψη και γύρω του να λένε τι ζωηρός που είναι αυτός, τι άταχτος, δεν ακούει τις οδηγίες, δεν κάθεται φρόνιμο στην τάξη κλπ. Κλπ. Ας σας ενδιαφέρει, είναι εδώ και οι καθηγητές σας, αν θέλουν. Για χρόνια πολλά έκανα σχεδόν σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκια στην Κύπρο, έκανα ημερίδες ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αν θέλατε να κάνουμε κάτι τέτοιο, είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε. Θα κανονίσουμε. Αν θέλετε. Να κάνουμε μια σεξι συνεδρία, όχι σαν αυτή που ήταν πολύ λυπητή. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε μια τέτοιου είδους. Στη βράση κολλάει το σίδερο, κυρία Πετρίδου. Πότε, την άλλη Πέμπτη? Θα κανονίσουμε την άλλη Πέμπτη, βεβαίως. Την άλλη Πέμπτη. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, παιδιά. Εμείς. Την άλλη Πέμπτη, ίδια ώρα. Ναι. Είναι ο καθηγητής. Έλα εδώ να σε γνωρίσουμε, Νίκο. Ο καθηγητής σας, ο οποίος είναι... Σας έχει κανονίσει αυτή την συνάντηση. Με αφορμή, βέβαια, την Ελπίδα, έτσι. Με αφορμή την Ελπίδα. Είναι όνομα και πράγμα η Ελπίδα και τρεπότανε κιόλας να βγει. Ελπίδα, όπως είπα, έχει στο αγαπημένο μου όνομα. Ελπίδα. Και είναι και πολύ ευήκο το όνομα. Όχι μόνο το νόημα του ονόματος, αλλά και ο ήχος. Δεν είναι τέλειος. Ελπίδα. Φοβερό. Λοιπόν, όλα τα παιδιά είναι... Θα έχουν απίστευτο επίπεδο και το χαρήκανε πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πώς σας χαιρετώ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας. Γεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Και να χαίρεστε τη ζωή σας χωρίς ενοχές. Εντάξει. Θα σας πάρω τη χαρά σας τώρα.
Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή Πέμπτη. Το σημειώνω. Χαίρετε. Γεια.